Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πάρα πολύ χαίρομαι που θα τη συναντήσω. Είναι ίδια μετά από τόσα χρόνια. Εγώ δεν την έχω δει ποτέ από κοντά. Σας είπα, τη θαύμαζα πάντα τηλεοπτικά. Τη είχα ταυτιστεί πολύ μαζί τους μεν και τους δε. Και φέτος την απολαμβάνουμε ως αδελφή Τζαβάρα στην Τζέλα Ντε Λα Φράγκα. Μαζί μας η Άννα Κουρί. Δεν μαλώνει η μαμά μου για παρές μου κακές. Μαμά αρέσει που είσαι αλήτης γιατί εσύ. Πραγματικά είστε ίδια όλα τα χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ. Καλά είστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε, είστε μια φυσιογνωμία που νομίζω ότι είστε και πάρα πολύ αγαπητοί στον κόσμο. Από την αντίδραση του κόσμου, η αλήθεια είναι ότι αυτό εισπράττω. Γιατί όταν με βλέπουν στον δρόμο, με πλησιάζουν έτσι με χαμόγελο, υπάρχει έτσι μια χαρά. Και αυτό είναι ευχάριστο, βέβαια. Είναι και η ρόλη που έπαιζα, βέβαια. Ξέρετε τι, έχετε και έτσι μια ιδιαίτερη αισθητική, πολύ ωραία, είστε πάντα πολύ κομψοί, έχετε ένα επίπεδο που είστε κλασάτε, αλλά χωρίς να είστε σνόμπ. Ευτυχώς, ναι, γιατί δεν μου αρέσει ο σνομπισμός καθόλου. Τι είναι αυτό λοιπόν που σας γοήτευσε και είπατε το ναι στην αδελφή Τζαβάρα? Καταρχήν ήταν το δίδυμο Ρέπας Παπαθανασίου. Και όταν διάβασα το σενάριο ήταν τόσο προχωρημένο και τόσο σουρεάλ και τόσο διαφορετικά από τις κωμωδίες που βλέπουμε τελευταία, που με κέρδισε αμέσως. Είχε έμπνευση αυτό το σύριελ. Αυτό πιστεύω. Είχε μεγάλη έμπνευση. Και ο κάθε ρόλος είναι μοναδικός. Είχατε και ένα τύχημα στη σειρά και ξαφνικά δεν μιλάτε ελληνικά και μιλάτε γαλλικά. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε τελειώσει γαλλικό σχολείο, οπότε μιλάτε άπτεστα, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω γεννηθεί στην Αφρική, είναι γνωστό στο βιβλίο. Στο Κονγκό της Αφρικής, ναι. Ναι. Και εκεί είναι γαλλική αποικία. Ναι. Α, και πόσα χρόνια μείνατε εκεί? Τα 10 πρώτα. Άρα μιλούσατε γαλλικά εκεί? Ναι, πήγαινα σε γαλλικό σχολείο και μετά όταν ήρθα εδώ συνέχισα το γαλλικό, δεν πήγα ελληνικό ποτέ. Α, σαν και εμένα. Α, ναι, πού? Ναι, Σεν Ζωζέφ πήγα εγώ, αλλά έκανα και ελληνικά. Εσείς κάνετε μόνο γαλλικά? Ναι, κάνω. Α, μόνο γαλλόφωνο. Ναι. Τι ωραία. Βλέπουμε ότι οι αδελφές ουσιαστικά θα χωριστούν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Έχουν από την αρχή χωριστεί σε διαφορετικά στρατόπεδα. Η Τζέννη Διακούπη από το ένα. Αγαπημένη μου. Και η Σοφία Βαγιατζάκη από το άλλο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση εσείς, η αδελφή Τζαβάρα, να αλλάξει στρατόπεδο? Όχι. Εγώ είμαι πιστή στην Τζέννη Διακούπη. Και αν ήταν να αναφέρω μία ηθοποιό από όλους, επειδή είμαι πιστή στην ηγουμένη μου, θα έλεγα την Τζέννη Διακούπη. Άρα ο δικός σας. Γιατί είναι πάρα πολύ και πού να τους πρωτοπώ όλους. Ξέρω ότι θα ξεχάσω και θα παρεξηγηθώ. Σωστά. Νομίζω είναι πάνω από 40 ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη σειρά. Ναι, είναι κάτι τρομερό. Και πολύ καλή ηθοποιή όλη και μεγάλη επιτυχία του Ρέβα και του Παπαθανασίου. Και μια και λέω για το Ρέβα και το Παπαθανασίου, να πούμε ότι σας συνδέουν πάρα πολλά και αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση, από εκεί σας θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν από τις τρεις Χάριτες που κάνετε την κόρη της Άννας Παναγιωτοπούλου. Ναι, το θυμάστε, τι θυμάστε εκείνη τη φορά? Θυμάμαι, είχα παίξει 13 επεισόδια. Ήταν από τους πρώτους, ο πρώτος σας τηλεοπτικός ρόλος? Όχι, είχα παίξει και κάτι... Να το! Καλή, τι γλυκιά που είσαστε! Πόσα χρόνια πριν? Αυτό είναι το 82. Κάπου εκεί. Όχι, πιο μετά είναι. Πιο μετά, καλά. 89-90. Α, μπορεί, γιατί δεν θυμάμαι. Εγώ, δηλαδή, με τη μνήμη δεν έχω καλή σχέση. Όπου απίστευτο. Απίστευτο κοριτσάκι, ίσως. Ναι. Είχατε, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που προβάλλετε σε επανάληψη στο Μέγκα, το βλέπετε, στεναχωριέστε, γιατί είναι η Άννα, η Παναγιωτοπούλη, η Μίνα Δαμάκη που έχουν φύγει? Καλά, αυτό σίγουρα είναι στενάχωρο. Αν τύχει να πέσω πάνω, το βλέπω. Αλλά εγώ πάντα βλέπω σαν θεατής τα σύριαλ και αυτά που έχω παίξει. Οπότε δεν ταυτίζομαι. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω μια ταινία, ένα σύριαλ. Δεν νιώθω η Άννα που ήταν τότε το 90 που λέτε. Ναι, και το 89 άνοιξε το Μέγκα, οπότε ήταν 90-91 νομίζω. Ναι. Αλλά γενικά δεν πολύ βλέπω τις δικές μου σειρές. Πρέπει να τύχει να πέσει το μάτι μου πάνω και να κολλήσω. Έχουν παιχτεί και τόσες φορές, η αλήθεια είναι. Ναι, απλά ξέρετε τι, έχουν αυτή την μαγεία εκείνης της εποχής. Ναι. Και αυτό το τόσο, πώς θα σου το πω, ακόμα τις βλέπουμε και γελάς. Ναι, είναι τρομερό. Χωρίς κάτι να σε προσβάλλει, να σε θίγει. Έτσι, ακριβώς. Και είναι τέτοια η θεματικότητα που έχουν,
που είναι εντυπωσιακό. Παίρνετε δικαιώματα ακόμα από αυτά. Ναι, τη άγραφη κασέτα νομίζω πια. Αλλά είναι πολύ μικρά τα ποσά, έτσι δεν είναι. Πιο μικρά είναι, ναι. Ναι, ναι. Να ρωτήσω, κυρία Κουρή, φέτος στην Τζέλα Ντελαφράγκα παίζετε και με την Τζόι Σεβίδη. Εγώ εκεί σα είπα, σα λάτρεψα. Εκεί δεν συναντηθήκαμε. Γιατί είναι τόσο διαφορετικοί οι χώροι. Άρα δεν έχετε βρεθεί οι δυο σας καθόλου. Όχι, λίγο διασταυρωθήκαμε μια φορά. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι παίζουμε όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, αλλά είναι μερικούς που δεν τους έχω δει ποτέ. Γιατί τα γυρίσματα γινόντουσαν ανάλογα με τους χώρους. Ναι. Ας πούμε, εμείς στο μοναστήρι. Η Τζόις ήταν στα τσαντήρια και στα... Ήτανε η μεν και δε, η πιο αγαπημένη σας δουλειά και η μεγαλύτερη σας τηλεοπτική επιτυχία. Ήταν η πιο εμπορική επιτυχία, ναι. Πόσα χρόνια ήτανε? Τρία. Τρία, παιδιά, μένα μου σταματώνει όταν. Αχ, εδώ σας βλέπουμε. Και η Τερές δίπλα που σας έλεγα και πριν. Α, το κορίτσι μου. Είχατε πάντα ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ που παρόλο που ήσασταν συμπαθείς, παρόλο που κάνετε ένα ρόλο που. Ναι, θα μπορούσε να είναι και αντιπαθητικό. Και αντιπαθητικό. Ναι, ναι. Και ισχύει ότι στην αρχή δεν ήταν να είναι ο Στέλιος Μάινας και η Τζόι Σεβίδη, αλλά κάποιοι άλλοι ηθοποιοί. Ναι. Θα θυμάστε όλα χαρακτηριστικά και τα casting και όλα. Θυμάμαι, ναι. Και πώς άλλαξε και τελικά η Ντατανή Τζόι? Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν είχα αναμειχθεί σε αυτό. Κάποια στιγμή, ενώ είχαμε κάνει κάτι δοκιμαστικά με τους άλλους ηθοποιούς, μας είπανε μετά ότι θεωρούν ότι δένουμε πιο πολύ με τον Στέλιο και την Τζόις. Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον σύζυγό σας. Όχι τον σύζυγό στο Βίλνα. Όχι. Εκεί ξαφνιάστηκα. Γιατί πριν λέγαμε για τον σύζυγό σας, γιατί γνωρίζετε με το φίλο μου. Όχι όμως, είναι ο σύζυγος στο τηλεοπτικό. Κύριε Ρώμα. Τι κάνεις, Κατερίνα μου? Τι κάνετε, κύριε Ρώμα, πώς είστε? Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι που είμαι. Από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά ζευγάρια είστε εσείς με την κυρία Κουρή. Έχει μείνει ένα εξίδηλο στις μνήμες ολονών. Πολύ χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί και η Άννα για μένα είναι μια πολύ ξεχωριστή πρωταγωνίστρια. Θέλω να σας πω, Ανούλα μου, ναι. Τους λέω από εδώ και μέρες που με παίρνουν ότι δεν είναι έκπληξη, διότι βλεπόμαστε, αγαπιόμαστε. Συγκεκριμένα ειδωθήκαμε και χθες. Δεν σου το είπα βέβαια ότι θα γινόταν αυτή η μικρή έκπληξη. Ναι, δεν μου το είπες. Δεν σου το είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε σε διαρκή επαφή. Διότι ακόμη και ένα μεγαλύτερο διάστημα να περάσει και να κάνεις να δεις έναν άνθρωπο με τον οποίο, ο οποίος είναι φίλος σου, όταν είναι τόσο αληθινά φίλος όπως είναι η Άννα, είναι σαν να μην περνάει ούτε μία μέρα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Βρίσκω λοιπόν την ευκαιρία να σας πω ότι η Άννα είναι μία εξαιρετική ηθοποιός, όπως το ξέρετε ήδη, από τις επιτυχίες που έχει κάνει και μαζί μας. Πράγματι, η μεν και η δεν ήταν για μένα το ένα βαθμό, ας πούμε, μιας εμπορικής καριέρας. Είχε αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Τι νούμερα έκανε, κύριε Ρώμα, τότε? Ασύλληπτα νούμερα. Δεν υπήρχαν νούμερα ακριβώς, αλλά έτσι όπως το υπολογίζουν, όπως το εξήγησε ο κύριος Καραμής του Αντένα κάποια στιγμή, πάνω από 50%. Θυμάμαι ότι όλοι το παρακολουθούσαν. Μένανε σπίτι για να δουν εμένα και είδε. Ναι, πάνω από 50%. Έτσι, μια τέτοια κατάσταση. Και μάλιστα πεζόταν σε επαναλήψεις για πάνω από 10 χρόνια με πολύ μεγάλη απήχηση. Ήταν δηλαδή μια δεκαετία που πεζόταν και παίζεται και τώρα. Τι θυμάστε χαρακτηριστικά από τα γυρίσματα από την κυρία Κουρή? Πρώτα απ' όλα με κολακεύει και με χαροποιεί. Και καλλιτεχνικά ότι κάναμε ένα ζευγάρι τόσο αποτελεσματικό, που τέριαξε τόσο πολύ και αντιπροσώπευε αυτό το πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας με την Άννα τη Χατσοφιά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, την άρχουσα τάξη που είναι και... γιατί ήταν το σύριαλ, δεν διαπραγματευόταν το ταξικό. Ακόμα το είχα απορία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτό το ζευγάρι αγαπήθηκε και ερωτεύτηκε ποτέ, κυρία Κούρη. Μεταξύ του. Ναι. Νομίζω ότι είχαν βρει κάτι ο ένας τον άλλον. Προφανώς, έτσι όπως γίνεται πάντα. Να σας πω για την Άννα, γιατί αυτό έχει σημασία, εφόσον η Άννα είναι το πρόσωπο σήμερα, ότι είναι μια εξαιρετική ηθοποιός. Ίσως της κάναμε και κακό που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία σε αυτό το ρόλο, και αυτό οφείλεται και σε αυτήν που το έπαιξε τόσο καταπληκτικά. Θυμίζω ότι και στο Δελγιάνιο Παρθαναγωγείο με πολύ μεγάλη ευαισθησία έπαιξε τη δασκάλα των Γαλλικών. Σωστά. Που σημαίνει ότι είναι μια ηθοποιός μεγάλης γκάμας, το έχει αποδείξει και σε άλλα πράγματα, και αν δεν την είχαμε τόσο πολύ εκλοβήσει σε ρόλους που η ίδια βέβαια τους έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία, θα είχε αποδείξει και ακόμη περισσότερα πράγματα. Φυσικά ο χρόνος είναι πάντα μπροστά για ηθοποιούς σαν την Άννα με αυτές τις ικανότητες,
Και εγώ πιστεύω πάντως, κύριε Ρώμα, ότι μέσα από την κωμωδία αποδεικνύεις και το μεγαλείο ενός ηθοποιού και από τις σωστές επιλογές. Μα είναι εξαιρετική, δεν το συζητώ. Εγώ πιστεύω και αλλού, και αλλού είναι πολύ καλή. Και όποιος δεν την έχει δει στο θέατρο, επειδή έχει παίξει πολλές, έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχει μια σκηνική δύναμη επίσης πολύ μεγάλη. Κύριε Ρώμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Και για να κλείσουμε με το κυριότερο, είναι υψηλού ηθικού αναστήματος. Αυτό έχει σημασία, Κατερίνα μου. Διότι και άλλοι είναι σπουδαίοι ηθοποιοί και μάλιστα κάποιοι το έχουν πει και μόνοι τους ότι εγώ είμαι ο καλύτερος ηθοποιός γενιάς μου και τραβιούνται με διάφορα θέματα ηθικής. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ μιλάμε για ένα υψηλό ήθος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σε αγαπώ, ευχαριστώ, Ανούλα μου. Ευχαριστώ, Χαρούλη μου, και εγώ. Γεια σας. Είναι τρομερό πάντως. Δηλαδή, όταν μιλάει ο Χάρης, όταν βρισκόμαστε, νιώθω μια ζεστασιά, ένα σφίξιμο έτσι. Αλλά ζεστό στην καρδιά. Δράμα έχετε κάνει, κυρία Κουρή? Έχω κάνει, ναι. Και στο θέατρο, στην τηλεόραση, σε κάτι αυτά του Κοκκινόπουλου. Το ξέρω, σας θυμάμαι από το Κοκκινόπουλο, ναι. Και ήταν εξαιρετική. Και... αλλά θα ήθελα να κάνω και στην τηλεόραση μια δραματική σειρά κάποια στιγμή. Τώρα θα κάνω κομεντή ξανά. Αλλά είναι πολύ καλή σειρά. Και πριν, επειδή είπα το σκυλάκι, η Ζανέτ πόσο χρονών έφυγε? Η Τερέζη. Η Τερέζη, Ζανέτ, συγγνώμη. Η Τερέζη. 12. 12. 12, ναι. Πολύ την είχα αγαπήσει. Αχ, και εγώ. Και είστε ένας άνθρωπος που είστε πολύ φιλόζος, έτσι δεν είναι? Ναι, τα αγαπάω πάρα πολύ. Και τώρα είπατε ότι όταν είχατε μετά το γιο της και τώρα έχετε ένα δεσποτάκι. Ναι, ναι, που το βρήκαμε κάτω από το σπίτι. Τι ωραία. Ναι, το έχω τώρα 10 χρόνια βέβαια. Και ήταν ήδη μεγάλος, δεν ξέρω, ήταν μεταξύ 2 και 4 χρονών. Αλλά είναι μια χαρά. Η Τερέζ πλήρωνόταν τότε? Πληρωνόταν. Πληρωνόταν το σκυλάκι. Είχε και μισθό. Βέβαια, αφού εργαζόταν. Απίστευτο. Για την Τζέλα ήθελα να πω. Ναι. Ένα πράγμα που συνέβη, που είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό για μένα, ότι ενώ είμαστε τόσοι πολλοί ηθοποιοί και ήταν και η παραγωγή πολύ μεγάλη και όλα, αγαπηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, και αυτοί που δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά και έχουμε κάνει και ένα προσωπικό στο Viber, μια ομάδα, group. Ναι, και ανταλλάσσουμε σκέψεις, μιλάμε, και νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε, εκτός από το Ρέπα και τον Θανάση που δημιουργούν αυτό το κλίμα, από την παραγωγή που είναι η Έλληνα Χαλατζή Αλεξάνδρου με την Βασιλεία Ζερβού και τη Ράνια, η οποία ήταν η Πεγιάννη, που ήταν σε όλα τα γυρίσματα. Πολύ σημαντικό να το λέτε εσείς. Και όχι, το λέω γιατί μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Το πώς, δηλαδή, ένας ενθουσιασμός. Γιατί μιλάμε για μια παραγωγή με 40 ηθοποιούς, τεράστια ακριβώς παραγωγή. Και πηγαίναμε όλοι ενθουσιασμένοι να το. Και απαντάτε, δεν το βάζετε στο θόρυβο, το group, το απαντάτε? Ναι, βέβαια, απαντάω, απαντάω. Και τώρα έχω την τύχη και στην καινούργια δουλειά που θα την πούμε άλλη φορά, να έχω πάλι έτσι μια πάρα πολύ καλή παραγωγή. Κομωδία θα είναι και καινούργια στη δουλειά? Είναι κομεντή και είναι από την ομάδα που έκανε τις Ψυχοκόρες. Α. Με έναν πολύ νέο σκηνοθέτη, καταπληκτικό, και δουλεύει και στο εξωτερικό. Επειδή έχετε τεράστια πορεία, από τους νέους ηθοποιούς ξεχωρίζετε κάποιους? Νομίζω ότι είναι πολλοί που είναι καλοί. Πολύ καλοί. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί τους βλέπω και πολλούς ηθοποιούς σε καθημερινά, που συνήθως τα καθημερινά είναι πιο... Ρίχνεις λίγο την ποιότητα της δουλειάς, βέβαια. Ναι, εκ των πραγμάτων. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι έχουμε ταλέντα. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο είστε κι εσείς, και ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά που ήρθατε σήμερα εδώ. Και εμένα, και εμένα. Είστε υπέροχοι, έχετε και πολύ ωραία ενέργεια. Και θα το πω, είστε πολύ κλασάτη. Και χάρηκα που σας είδα από κοντά. Είμαστε γειτόνισσες. Θα κανονίσουμε να πάμε για ένα φαγητό. Οπωσδήποτε. Αλλά δεν σας είχα δει ποτέ από κοντά. Χάρηκα πολύ, κυρία Κουρή. Να είστε καλά. Εσείς ακόμα πιο όμορφοι. Το εκτιμώ πολύ.